Στο λόφο του Αρκαλοχωρίου στέκει και πάλι ο ναός σύμβολο του προφήτη Ηλία, ο οποίος καταστράφηκε ολοσκερός από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Ο στόχος της ανοικοδόμησής του επιτεύχθηκε και παραμονή της εορτής του προφήτη Ηλία τελέστηκε αρχιερατικός Εσπερινός, χωροσατούντος του Μητροπολίτη κυρίου Ανδρέα. Το ότι ξαναοικοδομήσαμε αυτό το εκκλησάκι είναι έργο πάνω απ' όλα της χάριτος του Θεού και της ευλογίας του προφήτη Ηλία. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνης. Σημειολογικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς αμέσως ανταποκριθήκαμε και παρά το ότι ο λόφος αυτός είναι αλφα αρχαιολογική ζώνη, δηλαδή αδόμητη, θεωρήσαμε ότι ήταν για τους κατοίκους της περιοχής, για την ψυχολογία τους και ως μήνυμα για την επόμενη μέρα. Όποιος είχε εικόνα της τεμπελίωσης, νόμιζε ότι κατασκευάζουμε ένα ολόκληρο υπόγειο για να πατήσει γερά στα πόδια του αυτό το σύμβολο που θα είναι και το, η θριαλίδα, το φυτίλι της ανάταξης της κοινωνικής για όλο το Αρκαλοχώρι. Οι στιγμές συγκινητικές στον ιστορικό ναό, παρουσία του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδας και αρκετών πολιτών της ευρύτερης περιοχής. 9 μήνες μετά το σεισμό να ξαναλειτουργήσουμε τον προφήτη Ηλία και σύμφωνα με όλο το τη διαδικασία που έχουμε βάλει σαν στόχο, σε ένα μήνα ίσως να κάνουμε και τα εγγένεια. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Το σήμα καταθέν του Αρκαλοχωρίου θα παραμείνει. Στις 27 Μαρτίου μπήκε ο θεμέλιος λίθος με την ανοικοδόμησή του να παίρνει σάρκα και οστά, ενώ χθες και σήμερα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, η συγκίνηση των πολιτών ήταν έκδηλη. Δυστυχώς ήλθε ο σεισμός, ο μεγάλος σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου και μέσα στο εκκλησάκι χάθηκε ο αείμνηστος Ιάκωβος Τσαγκαράκης. Χρόνια πολλά για την εορτή του προφήτη Ηλία σε όσους εορτάζουν. Ο προφήτης Ηλίας να είναι πάντοτε βοηθός και σκεπαστής σε όλη τη ζωή τους. Ο ιστορικός ναός αποτελεί πηγή ελπίδας και ανάτασης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τα εγγένειά του σχεδιάζονται να γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου, ένα έτος μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ατενίζοντας αυτό το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, θα κατανοούν και θα πληροφορούνται για την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός μέσα στην διαμορφούμενη πολυπολιτισμικότητα να διαφυλάξουμε τις πολιτιστικές μας ταυτότητες και τις πνευματικές μας αυτοσυνειδησίες. Ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη θεμελίωση του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής στις 25 Ιουλίου. Όπου στο χώρο που μας παραχώρησε ο κύριος Δήμαρχος, 2 στρέμματα περίπου, θα θεμελιώσουμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής που επιχωματώθηκε στο αεροδρόμιο και αν θέλει ο Θεός, του χρόνου της Αγίας Παρασκευής θα κάνουμε και εκεί τα εγγένεια και μάλιστα σκεπτόμαστε τον χώρο αυτό να τον δενδροφυτεύσουμε, αλλά να τον φυτεύσουμε με ελιές από τις ελιές που ξεριζώσαμε για να φτιάξουμε το αεροδρόμιο.